Για τους Έλληνες η ανάμνηση της Μαρίας Κάλλας παραμένει ζωντανή και γοητευτική. Η μεγάλη και μοναδική σοπράνο που με την τεχνική της στο μπελκάντο, την ευρύτητα της φωνής της αλλά και τις μοναδικές δραματικές ερμηνείες της σημάδεψε την ιστορία της όπερας, τιμάται 100 χρόνια μετά τη γέννησή της στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής εκδήλωσης στην Καλαμάτα. Η έκθεση πραγματοποιείται στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτα στο Πνευματικό Κέντρο στον Τρίτο Όροφο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα διαρκέσει μέχρι και 2 Δεκεμβρίου. Στην έκθεση κάποιος μπορεί να δει φωτογραφίες, το αυτόγραφο της ίδιας, ένα πλήθος από εξώφυλλα και κριτικές και προγράμματα από εκδηλώσεις της και κάποια άλλα κοιμήλια που είναι στο αρχείο του συλλόγου μας. Τιμωμένο πρόσωπο στα εγγένεια της μεγάλης αυτής έκθεσης που φιλοξενείται στην αίθουσα Αγγελική Κουτσομητοπούλου της Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας ήταν ο προσωπικός φίλος της και γνωστός πιανίστας Ρόμπερτ Σάδερλαντ. Ξεκινάει η μεγάλη έκθεση του συλλόγου μας αφιερωμένη στην Μαρία Κάλλας για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της. Παρουσία ενός προσωπικού της φίλου και του πιανίστα της του Ρόμπερτ Σάδερλαντ. Ο ίδιος ταξίδεσε από τη Σκωτία για τη σημερινή εκδήλωση και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. I've played for a number of famous singers, but none of them ever came close to Kallas. It was probably the greatest experience of my life to make music with her. Absolutely thrilling. Every concert we played was a thrill for me. And she made me play better than I've played for any other singer. Είμαστε ένας σύλλογος που φέρει το όνομα Μαρία Κάλλας από το 2007 και αυτό μας κάνει τυχαία ή μοιραία τον πρώτο σύλλογο που φέρει το όνομα Μαρία Κάλλας στην επωνυμία. Η έκθεση αυτή δεν θα μπορούσε να συμβεί δίχως τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας, του Δήμου Μιχαλίας, της περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, της Κοινότητας Καλαμάτας και δίχως τη σημαντικότητα της συμμετοχή της Λαϊκής Βιβλιοθήκης που βρίσκεται ακριβώς από πάνω μας στον Πέμπτο Όροφο και της Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης. Επίσης συμμετέχει ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας και κινηματογραφική λέσχη Καλαμάτας.